Είστε του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα? Στην ψυχή φυσικά και είμαι. Και στον κόσμο που εκφράζω φυσικά και είμαι. Τώρα κάτι άλλες αποφάσεις που με κάνουν ανεξάρτητο. Η ζωή είναι και ο λαός είναι αυτός που απαντάει στο τέλος και βάζει τα πράγματα σε θέση. Όπως γράψατε και μια... και άλλη μια φορά. Μάλιστα. Όπως γράψατε χθες στην ανάρτησή σας, ο λαός διαγράφει. Αυτό σημαίνει κάτι, είναι ένα μήνυμα? Φυσικά και σημαίνει. Φυσικά και σημαίνει. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν θέλει και ιδιαίτερη εξήγηση. Και ο λαός είναι αυτός που σε βάζει, σε βγάζει από τη θέση του βουλευτή. Και τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που σε γράφουν ή σε διαγράφουν από μέρος του κόμματος. Ναι, αλλά τα κόμματα λειτουργούν συντεταγμένα, κύριε Πολάκη. Οπότε αυτό που λέτε μπορεί, μπορεί να έχει κάποια βάση έτσι όπως το βάζετε στα πλαίσια του λαού, αλλά όμως. Προφανώς και λειτουργούν συντεταγμένα τα κόμματα. Και δεν μπορεί την ώρα που ένας βουλευτής ενός κόμματος κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη για ένα τεράστιο σκάνδαλο στο κέντρο υγείας των γιατρών, του οποίου η ενεργειακή αναβάθμιση κοστίζει και γράφει σύμβαση με 1.750.000 ευρώ αντί για 300-320 χιλιάρικα στην καλύτερη των περιπτώσεων. Εκείνη την ίδια στιγμή, αντί να βοηθάνε και οι υπόλοιποι βουλευτές αυτό, να βάζει τα κλάματα η κυρία Λινού επειδή έκανα παρατήρηση χωρίς καμία απολύτως βρισιά σε μια κυρία συνεργάτη του Γεωργιάδη. Συντεταγμένη λειτουργία των κομμάτων λοιπόν σημαίνει ότι χτυπάμε την ίδια μεριά. Δεν κάνουμε επίδειξη ευαισθησίας, ψεύτικης μάλιστα κιόλας, κοιτώντας το δάχτυλο και όχι το φτιάρι. Ποιο είναι το επόμενο βήμα του Παύλου Πολάκη, πολιτικά, το έχετε σκεφτεί? Το επόμενο βήμα είναι ότι εγώ συνεχίζω να βρω όπως βρω και η λύση θα δοθεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχετε? Προφανώς, μα δεν έχω διαγραφεί από μέλος του